Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκλεισε την πόρτα σε μια δημόσια κατά την παράθεση εξέταση της Προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, για τον προσωπικό της ρόλο στη διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ με τη Pfizer, σύμφωνα με τα όσα γράφει το Πολίτικο. Το θέμα έχει να κάνει με την ανταλλαγή μηνυμάτων με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Άλμπερτ Μπουρλά. Σε μια συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών της διάσκεψης των Προέδρων, η οποία περιλαμβάνει τους επικεφαλείς όλων των πολιτικών ομάδων και την Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, οι ηγέτες αρνήθηκαν το αίτημα να παραστεί σε δημόσια ακρόαση. Αντίθετα, αποφάσισαν να ζητήσουν από τη Φόντερ Λάιεν να απαντήσει σε ερωτήσεις ιδιωτικά κάποια στιγμή στο μέλλον. Το Πολίτικο γράφει πως πρόκειται για μια ειρωνική ανατροπή, δεδομένου ότι η διαμάχη γύρω από τις διαπραγματεύσεις της Φόντερ Λάιεν με τη Pfizer επικεντρώθηκε κυρίως στην έλλειψη διαφάνειας. Τώρα, όποιες συζητήσεις θα γίνουν τελικά, θα γίνουν μπροστά σε υψηλόβαθμους ευρωβουλευτές και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Προσθέτει επίσης πως η απόφαση αποτελεί ήττα για την Ειδική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον Κορονοϊό, με επικεφαλή στη Βελγίδα σοσιαλίστρια ευρωβουλευτή Κάθλιν Βαν Μπρέμπτ, η οποία είχε πιέσει την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, στην πρόσκλησή της Φόντερ Λάιεν. Ο Ολλανδός ευρωβουλευτής Ρόμπερτ Ρος, συντονιστής της Επιτροπής Κορονοϊού, τη χαρακτήρισε επέσχυντη απόφαση. Η Φόντερ Λάιεν διαπραγματεύτηκε μια συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων με χρήματα των φορολογουμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να είμαστε σε θέση για να λογοδοτήσει. Μια μυστική συνάντηση στο παρασκήνιο μόνο με τους προέδρους των πολιτικών ομάδων δεν είναι λογοδοσία, είπε χαρακτηριστικά.